που είσαι σε ένα channel. Σε προηγούμενο βίντεο έδειξα για το πώς θα κάνουμε install το backboard. Για να βάλουμε τα Windows Phone 7 στο κινητό μας. Τώρα θα δούμε λίγο πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Βλέπετε εδώ είμαι κανονικά στο iOS του iPhone. Backboard. Και είχαμε πει ότι θα πατήσουμε Sync, θα κάνουμε το θέμα που θέλουμε άμα θα έχουμε κάνει ρυθμίσεις. Πάμε στο iOS 7. Πατήσουμε install και confirm. Να φύγει λίγο στην κάμερα. Confirm. Θα αρχίσει το install, το οποίο είναι δουλειά ενός δευτερολέπτου. Θα κάνουμε respring και το iPhone θα κλείσει και θα κάνει επανεκκίνηση από μόνο του. Οκ, λοιπόν, έγινε η επανεκκίνηση. Βλέπετε εδώ. Το iPhone είναι πλέον Windows Phone 7, Windows Phone 7, είναι αρκετά smooth. Και κοιτάξτε πόσο ωραία κινούμαστε από αρχική οθόνη σε μενού. Να πω επίσης ότι υπάρχει κάτι κινούμενο εδώ πέρα το οποίο το κάνει να φαίνεται πολύ όμορφο και κανονικό. Mail, Safari με το σήμα του Internet Explorer, καιρός, φωτογραφίες, ρολόι και Facebook. Αυτά είναι τα widget που μας έχει πρώτα. Και εγώ μετά έβαλα τηλέφωνο, Angry Birds, Backboard, App Store, Radio Arvilla, CDI Installus, κάμερα και Shazam Red. Τι άλλο να δείξω. Να πω ότι λειτουργεί κανονικά σαν το Windows Phone 7. Δηλαδή παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο. Pin to start. Και έχει μπει. Και ξανά απάνω. Unpin. Έτοιμο. Αυτά, δεν νομίζω να έχω να δείξω κάτι άλλο. Βγαίνει και ξαναμπαίνει το θέμα πάρα πολύ εύκολα. Και επίσης να πω ότι άμα έχουμε κάνει κάποια αλλαγή, ας πούμε να βάλω το remote μπροστά που δεν το είχα βάλει. Να πω επίσης ότι γίνεται να το μετακινήσουμε πάνω. Να το αλλάξουμε δηλαδή θέση, πάνω, ξανά. Πάνω. Και το πάω εδώ. Τώρα πάμε στο backboard. Και να βάλουμε το πούσια ένα το θέμα που έχουμε αποθηκεύσει. Confirm. Κάνει το install και πρέπει να κάνουμε μετά respring. Θα κάνουμε λοιπόν, παιδιά, τώρα το respring. Και το iPhone μας θα είναι iOS. Και να το ξαναβάλουμε λίγο, επειδή έκανα μία αλλαγή, να δούμε άμα το κρατάει. Confirm.
κάνει walking, respring. Και εδώ είμαστε λοιπόν, να κάνουμε respring το iPhone. Αργεί κάπως. Οκ, okay, το remote είναι οκ, okay, εδώ απάνω. Οπότε δεν χρειάζεται, άμα θα κάνουμε κάποια αλλαγή, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο στο κινητό. Κάτι άλλο δεν νομίζω. Το backboard δεν πρέπει να, σε καμία περίπτωση να το διαγράψετε άμα έχετε βάλει το Windows Phone 7. Να ξανακάνει respring. Να το iPhone. Ξανά στο μενού του. Έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε? Όχι. Αυτά λοιπόν. Push is on a channel. Push is on a.blogspot.com. Δεν βλέπω να υπάρχει η εφαρμογή μέσα εδώ. Όχι, δεν υπάρχει. Οκ, μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Bye bye.